Κραυγή αγωνίας, κυρίες και κύριοι, από τους διασώστες του ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη. Οι ελλείψεις σε προσωπικό, όπως λένε, είναι πολύ μεγάλες, ιδιαίτερα, Μαρία Ζαφυρίου, τους καλοκαιρινούς μήνες. Πολύ σωστά, Αλίνα, κυρίες και κύριοι. Οι διασώσεις του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης χτυπούν καμπανάκι κινδύνου. Όπως σημειώνουν, η Θεσσαλονίκη θα μείνει τους καλοκαιρινούς μήνες με μόλις 12 ασθενοφόρα. Και αυτό γιατί τους ζήτησαν να ενισχύσουν το ΕΚΑΒ Χαλκιδικής από την 1η Ιουνίου και για τους καλοκαιρινούς μήνες με 8 ασθενοφόρα. Αυτό σημαίνει ότι η Θεσσαλονίκη θα μείνει με 12 ασθενοφόρα. Μιλάμε για μια πόλη με περισσότερους από 1 εκατομμύριο κατοίκους. Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι υπάρχει και υποστελέχωση στο ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης. Θα πρέπει άμεσα να προσληφθούν τουλάχιστον 80 διασώστες για να καλυφθούν τα κενά και να καλυφθούν φυσικά και οι ανάγκες. Ενώ καταγγέλθηκε ακόμη ότι υπάρχουν σπουδαστές ΙΕΚ οι οποίοι καλύπτουν αυτά τα κενά. Επίσης, αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι την τελευταία πενταετία δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη, αλλά και στα κυκλοφοριακά προβλήματα που υπάρχουν και στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης και στο κέντρο της πόλης, που δυσκολεύουν σημαντικά το έργο τους. Σας ευχαριστώ πολύ, Μαρία.